ξεκίνησε τη λειτουργία του στις Αγιάδα του νόμου Θεσπρωτείας στο κέντρο πυλοθεραπείας, στόχος της Δημοτικής Αρχής, η λειτουργία στο μέλλον ενός σύγχρονου κέντρου ιαματικού τουρισμού. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το κέντρο πυλοθεραπείας στο Δήμο Αγιάδα στο νόμο Θεσπρωτείας. Οι αποδεδειγμένες ιαματικές ιδιότητες του πυλού της Αγιάδας αναγνωρίστηκαν από το Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, τον κορυφαίο φορέα υγείας του κράτους, το οποίο συγκροτείται από διακεκριμένους επιστήμονες, καθηγητές των ιατρικών σχολών διαφόρων ειδικοτήτων. Η απόφαση της Ολομέλειας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας σχετίζεται με τις θεραπευτικές ιδιότητες του ιαματικού πυλού σε νοσήματα που σχετίζονται με οστεοαρθρίτιδα, ρευματοειδή αρθρίτιδα, ψωριασιακή αρθρίτιδα, ινομιαλγία και χρόνιους πόνους ως εκδήλωση ρευματικών νοσημάτων. Ο Δήμαρχος Αγιάδας Βαγγελής Μάστορας σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε επεσήμανε μεταξύ των άλλων ότι τελικός στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι η λειτουργία στο μέλλον ενός σύγχρονου κέντρου ιαματικού τουρισμού. Θα λειτουργήσει στην αρχή για φέτος με αυτές τις εγκαταστάσεις που θα δείτε στη συνέχεια, τις βασικές, τις υποτυπώδεις θα λέγαμε, τις στοιχειώδεις, αλλά ικανές να επιτρέψουν τη λειτουργία του, και στη συνέχεια ευελπιστούμε στο άμεσο μέλλον να προχωρήσει αυτό το οποίο έχουμε θέσει ως στόχο ως Δημοτική Αρχή, δηλαδή η λειτουργία ενός μεγάλου και σύγχρονου κέντρου πυλοθεραπείας με προδιαγραφές τέτοιες που θα επιτρέπει αφενός μεν τη λειτουργία του κέντρου όλη την περίοδο του έτους, χειμώνα και καλοκαίρι, και αφετέρου να προσελκύει τουρισμό, για ιαματικό τουρισμό, τουρίστες από όλα τα μήκη και πλάτη της Ελλάδας και από το εξωτερικό, γιατί πραγματικά θα προσφέρει τέτοιες ανέσεις που μόνο ευρωπαϊκά κέντρα θα έχουν. Μέχρι τότε θα εξυπηρετούνται οι λουόμενοι από αυτό. Και είναι βέβαιο ότι θα έχουν πολλαπλά ωφέλη. 12-5